Παρμεγιάνο ρετζάνο, προσούτο, τζελάτο, πάστα, ριζότο μιλανέζε. Αυτό θα φτιάξουμε σήμερα, ιταλική συνταγή, ριζότο μιλανέζε, και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα παρέα με το Unlimited Stefal. Φύγαμε! Θα ξεκινήσουμε με κρεμμύδι, να το ψιλοκόψουμε, και φυσικά θέλουμε και ένα τηγάνι Unlimited Stefal. Θα το βάλουμε να ζεσταθεί για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πάμε να ζεστάνουμε το τηγάνι μας. Το τηγάνι έχει ζεσταθεί, πάμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, 1-2 κουταλιές, και κατευθείαν θα βάλουμε μέσα το κρεμμύδι μας να έρθουμε να το τσιγαρίσουμε. Ανακατεύουμε καλά και όπως βλέπετε εγώ παίρνω και μεταλλική κουτάλα χωρίς κανένα φόβο, γιατί έτσι κι αλλιώς το Unlimited Stefal έχει αντικολλητική επίστρωση με σκληρούς κρυστάλλους που δεν χαράσετε. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα το ρύζι μας, αρμπόριο, το οποίο ανακατεύω μαζί με το κρεμμύδι, και ήρθε η ώρα να σβήσουμε με το λευκό κρασί. Το κρασί, όπως βλέπετε, σιγά σιγά έχει εξατμιστεί και έχουμε το ζωμό μας με μια κουτάλα. Θέλω να το έχετε ακριβώς δίπλα στο τηγάνι, και θα πάμε κουταλιά-κουταλιά να σβήνουμε το ρύζι, και κατευθείαν στις πρώτες δύο κουταλιές θα βάλουμε τους τίμονες από τον Γκρόκο Κοζάνης, και αυτό θα έρθει να δώσει ένα ωραίο κίτρινο χρώμα στο ρύζι μας και ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Λοιπόν, εδώ η διαδικασία είναι, ανακατεύουμε σιγά σιγά, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά, και όταν το υγρό μας φύγει από το τηγάνι, όταν εξατμιστεί, τότε βάζουμε άλλη 1-2 κουταλιές σιγά σιγά μέχρι το ριζότο μας να είναι έτοιμο. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά, όπως βλέπετε εδώ συνεχίζω, ανακατεύω, και αυτό έχει αρχίσει και χυλώνει. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ζωμό ακόμα, και αυτό το ριζότο θέλει γεύση. Η γεύση πώς την παίρνουμε? Λίγο βούτυρο να έρθει να πάρει γεύση και να γυαλίσει, 3-4 κυβάκια, μπορεί και παραπάνω, μην το λυπηθείτε. Αυτό είναι το ριζότο, και φυσικά παρμεζάνα τριμμένη. Εδώ βάζω 2-3 κουταλιές μέσα. Ας βάλω και μια τέταρτη. Το κάνουμε ωραίο, πλούσιο. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Ανακατεύουμε. Να έρθει να λιώσει. Δείτε εδώ τι ωραίο που γίνεται. Τέλειο. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι από πάνω. Έτσι. Και θέλω να το σερβίρετε όπως είναι. Να είναι ωραίο υγρό στο πιάτο, γιατί αυτό συνεχίζει και τραβάει. Εδώ. Και μην φοβάστε να βάλετε χεράκι στην παρμεζάνα και λίγο να πασπαλίσετε από πάνω. Εδώ. Ή αλλιώς με το κουταλάκι. Τατ. Λίγο πιπεράκι ακόμα από πάνω. Εδώ. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώσαμε και τη σημερινή συνταγή. Ταξιδέψαμε στη γειτονική Ιταλία μαζί με την Stefal, μαζί με το τηγάνι μας, το Unlimited. Και εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Τσακ, subscribe, κλικ. Έτσι, για να βλέπετε ωραίες συνταγές. Έχω πάρα πολλά playlist, tips and tricks και άλλα πολλά για να τα δείτε. Φυσικά, follow στο Instagram, Alex Papandreou, για να βλέπετε νόστιμες και ταξιδιάρικες φωτογραφίες. Και τι άλλο, εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, που αλλού, εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Εγώ θα συνεχίσω να τρώω. Έτσι. Τι με βλέπετε? Έλα, stop, πάμε στο επόμενο βίντεο, εγώ θα συνεχίσω να τρώω.